Τα 280 φορτηγά της ρωσικής ανθρωπιστικής βοήθειας πλησιάζουν στα σύνορα με την Ουκρανία. Το Κίεβο πάντως διαμήνυσε ότι δεν πρόκειται να τους επιτρέψει να περάσουν τα σύνορα. Οι αρχές της Ουκρανίας αλλά και της Δύσης δεν κρύβουν τις υποψίες ότι το Κρεμλίνο θα χρησιμοποιήσει το κομβόι ως δούριο ύπο για να περάσει στρατιωτική βοήθεια στους φιλορώσους αυτονομιστές. Ο κινησμός της Ρωσίας δεν έχει όρια, δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Ουκρανίας. Πρώτα στέλνουν τάγκς, εκτοξευτές πυράβλων γκραντ, τρομοκράτες, εγκληματίες που σκοτώνουν Ουκρανούς. Και μετά στέλνουν νερό και αλάτι. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έδωσαν οι διοικητικές αρχές του Χαρκόβου, το κομβόι άλλαξε πορεία για να αποφύγει τους σταθμούς ελέγχου της περιοχής. Η ρωσική πλευρά επιμένει ότι η καχυποψία είναι αδικαιολόγητη. Προχωρήσαμε στην ανάπτυξη ενός σχεδίου χθες, δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών. Λάβαμε υπόψη όλα τα αιτήματα της ουκρανικής πλευράς για κάθε πλευρά αυτής της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένης της διαδρομής που πρότεινε το Κίεβο, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για πολύ μεγάλη παράκαμψη. Σύμφωνα με τη Ρωσία, το κομβόι μεταφέρει τρόφιμα, ρουχισμό και φάρμακα. Η Ουκρανία υποψιάζεται ότι υπάρχει κρυμμένος οπλισμός για την ενίσχυση των φιλορωσικών δυνάμεων.